Βόμβα στο σπίτι του αντισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκου. Παναγιώτη Μπούσχε, αυτό ίσως δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στους αστυνομικούς της τρομοκρατικής που κάνουν την έρευνα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο τρόπος δράσης, τα εκρητικά που χρησιμοποίησαν και τα επιχειρησιακά λάθη που έκαναν δίνουν το δικαίωμα στους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι οι βομβιστές, πρώτον, είναι ακόμα νέοι και μαθαίνουν. Δεύτερον, δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν ισχυρά εκρητικά και γι' αυτό κατέφυγαν και στην πυρίτιδα. Και τρίτον, ότι χρησιμοποίησαν ένα μηχανάκι το οποίο, επειδή η βόμβα δεν εξεράγει, το έχουν αφήσει στα χέρια της αντιτρομοκρατικής. Άρα, όλα αυτά στρέφουν τις έρευνες των αστυνομικών και στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς θεωρούν ότι δεν αποκλείεται μέχρι τώρα αυτοί οι βομβιστές να είχαν να κάνουν μόνο με επεισόδια και τώρα να θέλησαν να αναβαθμίσουν τη δράση τους περνώντας στην τρομοκρατία και στην τοποθέτηση και στην κατασκευή και τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Οι αστυνομικοί είναι σε συναγερμό, χωρίς να είναι σίγουροι ότι θα αναλάβουν οι τρομοκράτες την ευθύνη για αυτή την τοποθέτηση βόμβας. Και αυτό γιατί θα χρεωθούν ενδεχομένως στο μέλλον μια απόπειρα βομβιστικής επίθεσης που τελικά δεν έγινε ποτέ. Παναγιώτη Μπούσχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα εθνικά μας θέματα τώρα, η Άγκη.